Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μήνυμα επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τη συμπληρώση 200 ετών από της Ελληνικής Επαναστάσεως της 25ης Μαρτίου 1821. Επισή ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέε και έκραξαν και εσώθησαν, επισή ήλπισαν και ούκα τη σχύνθησαν. Ψαλμός 21. Τέκνεν Κυρίω αγαπητά, σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ο Ελληνισμός σύμπας εντός και εκτός Ελλάδος τιμά την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τους υγειονομικούς περιορισμούς, καλούμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να προσευχηθούμε στην Κυρία Θεοτόκο, υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, να την ευχαριστήσουμε για το γεγονός της σωτηρίας, την οποίαν δι' αυτής μας χαρίζει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, καθώς και για την ελευθερία της πατρίδος μας και την ευόδοση του εθνικού αγώνους. Ταυτόχρονα καλούμαστε να την παρακαλέσουμε ώστε να πρεσβεύει στον Υιό της, προκειμένου γρήγορα να απαλλαγούμε από τα δεινά της πανδημίας, η οποία ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, τιμής και ελπίδος. Μνήμης Αγίων, Νεομαρτύρων, Εθνομαρτύρων, Ηρώων, Αγωνιστών, Δασκάλων του Γένους, κληρικών και λαϊκών, ανδρών και γυναικών που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα. Θυμόμαστε εκείνους που προετοίμασαν το έδαφος, εκείνους που διαφύλαξαν την πίστη, την γλώσσα και την εθνική συνείδηση, εκείνους που καλλιέργησαν το αγωνιστικό ήθος, εκείνους που διατήρησαν την άσβεστη φλόγα της ελπίδας. Θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου και Εθναποστόλου Κοσμά του Ετωλού, ο οποίος δίδασκε ότι «θα έλθει το ποθούμενον, η απελευθέρωση, αρκεί να κρατήσουμε την χριστιανική πίστη μας και την ελληνική γλώσσα και παιδεία». Τιμούμε τους αγωνιστές των πολλών προεπαναστατικών κινημάτων, τους άνδρες και τις γυναίκες που έπεσαν στους αγώνες των 400 ετών για την Νότιο Ελλάδα, αλλά και των 500 ετών για τη Βόρειο Ελλάδα. Τιμούμε τη ενότητα και την μαχητικότητα των μελών της Φιλικής Εταιρείας, οι οποίοι ξεκίνησαν το τόλμημά τους ανήμερα του Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 και οργάνωσαν την εθνεργεσία με μυστικότητα και με ευφυΐα παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Τιμούμε όλους εκείνους που έχυσαν το αίμα τους στις μάχες, στις πολιορκίες, στις ναυμαχίες της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τιμούμε τα θύματα των ολοκαυτωμάτων και των σφαγών στην Άουσα, στη Χίο, στην Κύπρο, στις Κηδονίες, στο Μεσολόγγι και απανταφού του ελληνισμού. Ελπίζουμε και οραματιζόμαστε. Ελπίζουμε να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη από κάθε καταπίεση και απειλή, στηριζόμενη στην Αγία Πίστη του Χριστού και στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Επιθυμούμε την ειρηνική συμβίωση με όλους τους λαούς της γης, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολίσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Όσα αποκτήθηκαν με αίμα από τους προγόνους μας, οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε, ώστε να παραδώσουμε στις νεότερες γενιές
την Ελλάδα ασφαλή και ικανή να αναδείξει την πλούσια και ζώσα πολιτισμική και πνευματική κληρονομιά της. Καλούμαστε λοιπόν να πορευθούμε με την ελπίδα του μέλλοντος, έχοντας τη συνείδηση ότι το μέλλον είναι αυτό που δίνει ουσιαστικό νόημα σε όσα προηγήθησαν. Ένα μέλλον που αποκαλύπτει την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Οι πρόγονοί μας το 1821 δεν θα είχαν επιτύχει σε κανέναν αγώνα τους χωρίς πίστη σε αυτήν τη ζωντανή παρουσία του όντως ζώντος Θεού. Η ημέρα του Ευαγγελισμού, η οποία τόσα πολλά σηματοδοτεί για το λαμπρό μέλλον της πορείας του ανθρώπου στα έσχατα, είχε επιλεγεί από την Φιλική Εταιρεία ήδη από τον Οκτώβριο του 1820 για την εξέγερση στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη του ελληνισμού. Το βεβαιώνουν πολλοί πρωταγωνιστές στα κείμενά τους, με πιο χαρακτηριστική την αναφορά του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής. Εκείνοι που προετοίμασαν την Επανάσταση ήθελαν να συνδέσουν τον αγώνα τους για την ελευθερία της πατρίδος με την ορθόδοξη πίστη και ζωή, το πρόσωπο της Παναγίας με τη σωτηρία τους. Και στο τρίτο έτος του αγώνος, στις 30 Ιανουαρίου του 1823, η Παναγία τους έδωσε το μήνυμα ότι ο αγώνας θα ευωδοθεί. Δηλαδή, τότε ακριβώς ανεβρέθη με θαυματουργικό τρόπο η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τίνο, κατόπιν υποδείξεως της μοναχής Πελαγίας, ήδη Αγίας της Εκκλησίας μας. Τέκνα της Εκκλησίας μας ευλογημένα. Έχοντας όλα αυτά τα προαναφερθέντα στο νου μας, ας ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η 25η Μαρτίου 2021 ας γίνει η αφετηρία και το εφαλτήριο μιας νέας πορείας ως προς τη σχέση μας με το γένος και την πατρίδα μας. Ας προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την χριστιανική μας παράδοση και την ιστορική μας συνέχεια με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και ας ξαναδιαβάσουμε με προσοχή τη λαϊκή σοφία του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη, ο οποίος συνοψίζει το νόημα του αγώνα σε μία σύντομη συζήτησή του με τον Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνή πριν από τη μάχη με τον Ιπραήμ στους μήλους της Αργολίδος. Μάχη η οποία έγινε και έδειξε νίκη στα ελληνικά όπλα. Γράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης: «Εκεί όπου φτιάχνα τις θέσεις στους μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με δει. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού?» Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει. Είμαστε αδύνατοι, αλλά είναι δυνατός ο Θεός μας, διδάσκει ο Μακρυγιάννης. Και εμείς αδύναμοι νιώθουμε και είμαστε, αλλά με πίστη στον Θεό, με επίγνωση της ιστορίας μας και με ελπίδα στη ζωή που έρχεται από το μέλλον, θα γίνουμε πιο δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Τα έκναν κυρίω αγαπητά. Για μας τους Ορθοδόξους, αυτός ο σταθερός προσανατολισμός της ιστορίας μας προς το μέλλον είναι που μεταμορφώνει και δίδει πραγματικό νόημα στον παρόντα καιρό. Αποτελεί απάντηση στο ζήτημα του θανάτου. Και γι' αυτό αποτυπώθηκε με απαράμιλη ευστοχία
στο πάντα επίκαιρο επαναστατικό σύνθημα των αγωνιστών του 1821 «Ελευθερία ή θάνατος». Η πίστη ότι η ιστορία πορεύεται όχι στην επιστροφή της σε ένα τέλειο παρελθόν, αλλά σε ένα εσχατολογικό μέλλον, το οποίο την αναμένει και δεν δύναται να αναιρέσει τη μνήμη του, ήταν που κράτησε απροσκύνητους επί 400 χρόνια τους προγόνους μας υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Η απελευθέρωση από την όποια κοσμική σκλαβιά προϋποθέτει την πίστη ότι το παρελθόν δεν μπορεί να καθορίζει τον άνθρωπο. Για την ζωή και την πίστη της Εκκλησίας μας, τον άνθρωπο μόνο το μέλλον μπορεί να τον καθορίζει. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της μετανοίας. Χρόνια πολλά, ελεύθερα, εν μετανοία και χαρά, επελπίδη του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος, και ακολουθούν οι υπογραφές των 7 μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.